Είχαμε αρχίσει, παιδιά, την περασμένη φορά το περί δυσιδαιμονιών θέμα και είχαμε δει τι είναι δυσιδαιμονία. Είχαμε πει ότι παράγεται από τη λέξη δίδο, το δι με έψιλον γιώτα, που θα πει φοβούμε, και δαίμον, δηλαδή εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό. Και είχε αρχικά, λέγαμε, καλή σημασία. Ο Απόστολος Παύλος είχε προσφωνήσει τους Αθηναίους ότι ήσαν δυσιδαιμονέστεροι από όσους άλλους είχε γνωρίσει. Αλλά μεταγενέστερα η σημασία της λέξεως μετέπεσε σε κακή και σημαίνει τώρα δυσιδαιμονία μία νοσηρή ευλάβεια. Ο δυσιδαίμων διατηρεί μία παραπίστη και μία παραθρησκεία που πιστεύει στη δύναμη μερικών πραγμάτων ή φαινομένων που δεν υπάρχει λογική απάντηση. Πλάι δηλαδή στο φόβο του Θεού, του αληθινού Θεού, υπάρχει και ένας ακαθόριστος φόβος για πράγματα που δεν μπορεί να απαντήσει, για δυνάμεις που δεν μπορεί να τις καθορίσει. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένας υποκειμενισμός σε σχέση με τα πράγματα ή ακόμη και με τα πρόσωπα ή με τα φαινόμενα που για τον δυσιδαίμονα συμβαίνει να είναι έτσι ή έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει αυτή η αντίληψη για τη δυσιδαιμονία από ένα, από το σκοτεινό υποσυνείδητο του ανθρώπου, από μια αδιαφώτιστη συνείδηση ή ακόμη, αν θέλετε, και από μια διαταραγμένη ή ένοχη συνείδηση. Έτσι δημιουργείται, παιδιά, η δυσιδαιμονία. Στην δυσιδαιμονία υπάρχει το εξής παράλογον αξίωμα, το οποίο θέλω να θυμόσαστε για να μπορείτε πάντοτε να καθορίζετε τι είναι η δυσιδαιμονία. Είναι το εξής αξίωμα: μετε κίνο, άρα ένεκα εκείνου. Το ξαναλέγω: μετε κίνο, άρα ένεκα εκείνου. Τι θα πει αυτό? Μετε κίνο θα πει ύστερα από εκείνο το πράγμα που συνέβη, εκείνο που συνέβη, άρα πάντα θα συμβαίνει ύστερα από εκείνο το πράγμα που συνέβη. Δηλαδή, να μην σας μπερδεύω. Μία κουκουβάγια εφώναξε και πέθανε κάποιος άνθρωπος. Συνεπώς, ύστερα από το κράξιμο της κουκουβάγιας πέθανε ένας άνθρωπος. Συμπέρασμα: άρα ένεκα εκείνου. Δηλαδή, όποτε συνεπώς φωνάζει η κουκουβάγια, θα πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Είναι δηλαδή πάρα πολύ παράξενο. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, είναι μια άλλη φράση που λέγεται στην άκρη η ομπρέλα, άρα θα βρέξει. Επειδή χρησιμοποιήσαμε την ομπρέλα στη βροχή, όποτε θα βλέπουμε την ομπρέλα στην άκρη θα βρέξει. Μα πώς? Τι λογική σχέση υπάρχει? Επειδή συνέβη κάτι μετά από εκείνο, θα λέγαμε πάθαμε ένα τύχημα σε ένα ορισμένο σημείο εδώ από το κινητό μας. Σημαίνει ότι αυτό το σημείο είναι γρουσούζικο, ότι κάθε φορά που περνάμε από εκεί θα πάθουμε κάτι. Γιατί? Επειδή πάθαμε κάτι σε εκείνο τον τόπο που περνούσαμε, άρα όσες φορές περνάμε θα παθαίνουμε κάτι. Αυτό λοιπόν λέγεται μετεκείνο αξίωμα των δυσιδαιμόνων, άρα ένεκα εκείνου. Και είναι βεβαίως, όπως το καταλαβαίνετε, ολότελα παράλογο. Δεν υπάρχει κανένα λογικό έρισμα. Οι δυσιδαίμοντες, ή καλύτερα οι δυσιδαιμονίες, παιδιά,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, σε εκείνες που αφορούν στον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση, αλλά ακόμα και τις ανθρώπινες ενέργειες. Και δεύτερον, σε εκείνες που αναφέρονται σε υπερφυσικά όντα, όπως είναι τα στοιχιά, οι δράκοι, οι αράπηδες, τα χαμοδράκια, οι καλικάντεροι, οι ανασκελάδες, οι νεράιδες, οι λάμιες, οι στρίγκλες, τα φαντάσματα, οι μοίρες, οι βρικόλακες και βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Ως προς την πρώτη κατηγορία που αναφέρεται στον άνθρωπο, στα ζώα ή στη φύση ή στις ανθρώπινες ενέργειες, διακρίνουμε τρεις τομείς της ανθρωπίνης ζωής. Είναι η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Γύρω από τα τρία αυτά υπάρχει πλούσιο ρεπερτόριο δυσιδαιμονιών. Είναι τόσες πολλές οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες που επικρατούν κατά τόπους και κατά εποχές, που είναι αδύνατον να τις περιγράψει κανείς. Ωστόσο μπορούμε να πούμε μερικές έτσι για δείγμα. Και πρώτα στη γέννηση του ανθρώπου. Αν φυσάει βοριάς την ημέρα που παντρεύονται δύο άνθρωποι, τότε οπωσδήποτε θα γεννηθεί αγόρι. Αν φυσάει νοτιά, τότε θα γεννηθεί κορίτσι. Βλέπω χαμογελάτε. Βέβαια, δεν υπάρχει λογική. Πέστε μου, υπάρχει λογική? Τι σχέση έχει αν φυσάει βοριά ή νοτιά με το φύλλο που θα γεννηθεί, δηλαδή το παιδί που θα γεννηθεί? Τι σχέση έχει? Γι' αυτό σας είπα, στη δυσιδαιμονία υπάρχει ο παραλογισμός. Όταν γεννηθεί παιδί, δηλαδή παιδί όταν λέμε ας πούμε αγόρι, του βάζουνε μπαμπάκια εδώ στα μάγουλά του, δείγμα ότι να φτάσει να γεράσει, να ζήσει και να γεράσει, να κάνει δηλαδή άσπρα μαλλιά. Πιστεύουν ακόμα ότι την τρίτη ημέρα ή ακόμα την ογδόη ημέρα έρχονται οι μοίρες, οι οποίες είναι τρεις, και έρχονται για να πούνε τη μοίρα του παιδιού, να καθορίσουν τη μοίρα του παιδιού. Μάλιστα, μία απορία που θα την πούμε μετά στην ώρα των απορίων, λέει αν υπάρχει πεπρωμένον. Βέβαια δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω όταν θα δούμε την απορία. Και ότι το πεπρωμένο αυτό, τη μοίρα, την πορεία δηλαδή ενός ανθρώπου, την καθορίζουν δήθεν οι μοίρες. Και για να πούν καλά πράγματα για το παιδί που γεννήθηκε, βάζουμε γλυκά, να τις γλυκάνουμε τις μοίρες για να πούνε καλά πράγματα. Ακόμα χρυσώνουν ή ασημώνουν το παιδί με αντίστοιχα νομίσματα, όπως το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή ανταλλάσσουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα και λέμε χρύσωσα ή ασήμωσα το παιδί, να είναι γερό, να είναι γερό και να είναι και πλούσιο. Ποτέ στα μικρά παιδιά όταν γεννηθούν, λίγο μεγαλώσουν, δεν δίνουν μυαλά κοκόρου, γιατί θα γίνουν κοκορόμυαλα. Αλλά δεν δίνουν ακόμα και γλώσσα βοδιού, συγγνώμη, προβάτου, για να μην γίνουν φλίαρα. Και ό,τι άλλο θέλετε βάλετε σε ό,τι αφορά τη γέννηση ενός καινούριου ανθρώπου, που θα έπρεπε να χαίρονται οι άνθρωποι και ένα παιδί που ήρθε στον κόσμο, που ένας νέος χριστιανός θα γίνει, να ετοιμαστεί για τη Βασιλεία του Θεού,
Μπα, δεν σκέφτονται έτσι, ανακατεύουν αυτά όλα που λέμε τώρα. Και ερχόμεθα εις το γάμο. Εδώ δα, όλοι ξέρετε ότι τον ίδιο χρόνο δεν πρέπει να παντρευτούν δύο αδέλφια, γιατί ο ένας θα πεθάνει από τους δυο. Από πού θα έτυχε καμιά φορά να πεθάνει αφού παντρεύτηκαν δύο αδέλφια την ίδια χρονιά, θα παρετηρήσει αυτό και είπαμε ύστερα από αυτό πάντα βγαίνει έτσι από το παράλογο αξίωμα. Άρα λοιπόν, άμα παντρεύονται δύο αδέλφια την ίδια χρονιά, θα πρέπει ο ένας να πεθάνει, ή άνδρες ή γυναίκες. Είναι ακόμη γνωστό ότι το δίσεκτον έτος γάμοι δεν γίνονται. Δίσεκτον είναι το έτος το οποίο έχει 366 ημέρες. Τώρα, από πού και ως πού και τι λογική μπορείτε να βρείτε, δεν υπάρχει. Το Μάιο δεν πρέπει να παντρεύονται οι άνθρωποι. Απαγορεύεται ο γάμος το Μάιο. Γιατί? Διότι τον μήνα αυτόν, τον Μάιο, οι Ρωμαίοι, είναι αρχαία αυτή η δυσιδαιμονία, παλιά, ετέλουν τα Λεμούρια, που ήταν μια εορτή προς τιμήν των καταχθονίων δαιμόνων. Και δεν έπρεπε λοιπόν να γίνουν γάμοι την ημέρα, το μήνα αυτόν. Η χείρα δεν ράβει ποτέ την πρίκα μιας κοπέλας που πρόκειται να παντρευτεί. Γιατί θα πεθάνει η κοπέλα άμα ράψει την πρίκα της μια χείρα γυναίκα. Η νύφη, όταν ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία και να παντρευτεί, σέρνει τα πόδια της όταν φεύγει από το σπίτι της, για να παρασύρει κι άλλες κοπέλες να παντρευτούν κι αυτές. Την πρώτη εβδομάδα του γάμου δεν πρέπει να σκουπίσει η νύφη το σπίτι της. Οι νεόνυφοι βεβαίως δεν πηγαίνουν ποτέ σε κηδεία ή σε μνημόσυνο και δεν τρώνε βεβαίως κόλυβα. Γιατί βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα προϊονίζουν κάτι κακό στο ζεύγος που παντρεύτηκε. Όταν γυρίζουν από την εκκλησία, προσέξτε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, πατάνε και περνάνε από σίδερο μπροστά από την πόρτα του σπιτιού. Εκεί έχουν βάλει ένα σίδερο χάμο και πρέπει η νύφη και ο γαμπρός να πατήσουν επάνω στο σίδερο και να περάσουν μέσα στο σπίτι, που δείχνει εδώ ότι πρέπει να είναι σιδερένοι, δηλαδή γεροί. Και αυτά μερικά σταχυολογημένα που σας είπα από τις δυσιδαιμονίες του γάμου. Ερχόμεθα τώρα στις δυσιδαιμονίες εκείνες που επικρατούν στο θάνατο του ανθρώπου. Όταν ο άρρωστος ψυχοραγεί, χωρίς βεβαίως να πεθαίνει, για να πεθάνει, να μην βασανίζεται, πρέπει να φύγουν από κοντά του οι συγγενείς του. Σκεφτείτε δηλαδή την ώρα εκείνη που έχει ανάγκη του συγγενείς να είναι μακριά οι συγγενείς, για να μην ψυχοραγεί, δηλαδή να πάψει να βασανίζεται και να πεθάνει γρήγορα. Αν κάποια γάτα πηδήσει το φέρετρο, τότε θα πεθάνει κι άλλος. Όταν πηγαίνει η κηδεία για το νεκροταφείο και ο παπάς γυρίσει πίσω το κεφάλι του, εκείνον που θα δει εκείνη τη χρονιά θα πεθάνει. Όπως θα γνωρίζετε και είναι συνηθέστατο αυτό, όταν φεύγει ο νεκρός από το σπίτι, σπάζουν ένα πιάτο. Είναι κάτι που πρέπει λίγο πολύ να το γνωρίζετε αυτό. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην δευτερώσει ο θάνατος το κακό. Δηλαδή, πέθανε ένας άνθρωπος, για να μην πεθάνει και δεύτερος, σπάζουμε ένα πιάτο, που σημαίνει το πιάτο έπαθε το κακό, για να μην πάθει άλλος άνθρωπος. Ένα είδος δηλαδή αλεξικεράβλου του κακού είναι το πιάτο το οποίο θα σπάσουμε. Στον τάφο, όπως τα γνωρίζετε, βάζουν τρόφιμα για να φάει ο νεκρός. Αλλά και στο σπίτι έχουν ένα κανδύλι, βάζουν νερό,
βάζουν φαγητό, ψωμί, για να έρθει η ψυχή να φάει. Μα ήθελα να ξέρω, δεν βλέπουν ότι τίποτα δεν τρώγεται από το πιάτο? Πώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο νεκρός θα έτρωγε φαγητό ή θα πίνε νερό? Είναι περίεργο πράγμα. Ανάβουν δε το καντήλι για να βλέπει ο νεκρός, λέγει, εις τον Άδη που είναι σκοτεινά. Πρέπει να σας πω μόνο ότι το καντήλι που ανάβουμε στο νεκροταφείο δεν είναι για να βλέπει ο νεκρός στον Άδη. Είναι αδιανόητο πράγμα. Θα φτάσει δηλαδή η φλόγα του κανδυλιού θα φτάσει στον Άδη? Αδιανόητο πράγμα. Είναι προς τιμή της εικόνας του Θεού. Όπως βλέπετε, ανάβουμε κεριά και κανδύλια στην εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων. Ανάβουμε και στην κηδεία κεριά εις των νεκρών και τον θυμιάζουμε των νεκρών, όπως θυμιάζουμε και τους ζώντας. Είναι προς τιμήν της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Και όχι για να βλέπει βεβαίως ο άνθρωπος στον Άδη που, όπως σας είπα, θεωρείται ότι είναι σκοτεινά. Ακόμη και στο φέρετρο, είναι κάτι που το έχω δει πολλές φορές, βάζουνε φρούτα να τα έχει μαζί του ο νεκρός για να έχει να τρώει στον δρόμο. Αλλά ακόμα και αυτό το έχω δει, στο χέρι του νεκρού βάζουν ένα νόμισμα, προφανώς για τον Κέρβερο, όπως θα γνωρίζετε, αρχαία δυσιδαιμονία αυτή, ότι έπρεπε να πληρώσει τον Κέρβερο για να μπει μέσα εις τον Άδη. Και κάτι πολύ φοβερό που το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το καταχωρήσουμε αυτό στην περίπτωση των δυσιδαιμονιών ή στην περίπτωση της γητίας, το γη με ήτα, το τι με έψιλο γιώτα, η γητιά δηλαδή, για την οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Αλλά ωστόσο, επειδή αναφερόμεθα εις τους νεκρούς, θα σας το πω στο σημείο αυτό. Όταν πεθάνει ένας ιερεύς, μέσα στο φέρετρο βάζουν μπουκάλια με νερό και μπουκάλια με κρασί, καλά σφραγισμένα, πολύ καλά, τα βάζουν μέσα στο φέρετρο. Στα 3 χρόνια, όταν θα γίνει η εκταφή, πώς και πώς περιμένουν να πάρουν τα μπουκάλια αυτά πίσω? Και τα χρησιμοποιούν για διαφόρους σκοπούς, ας το πούμε θεραπευτικούς. Το νερό το λένε φρικσονέρι. Όλοι πρέπει να έχετε ακούσει από το φρικσονέρι. Τι είναι από το φρικσονέρι? Όταν περάσεις μια φρίξη, δηλαδή τρομάρα, σου δίνουν από το νερό εκείνο, γι' αυτό και λέγεται φρικσονέρι, και σου περνάει η τρομάρα. Γίνεσαι καλά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έχουμε ένα υποκατάστατο του αγιασμού. Όσο για το άλλο με το κρασί, είναι φρίκι, παιδιά. Δίδουν σε ανθρώπους ασθενείς από εκείνο το κρασί που είναι ένα υποκατάστατο της Θείας Κοινωνίας. Και να φανταστείτε, το έχω αντιμετωπίσει αυτό πολλές φορές, η ίδια η πρεσβυτέρα να βάζει στο φέρετρο του παπά της αυτά τα μπουκάλια και να τα χρησιμοποιεί για τέτοιες περιπτώσεις και διαθέτει αγαθήν συνείδηση ότι επιτελεί έργο καλό. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Γι' αυτό προσέξτε, τα λέμε όχι μόνο να μην τα πράξουμε, αλλά και να μην λάβουμε μέρος σε αυτά. Σας πούν, έλα να στώσουμε λιγάκι νερό ή ό,τι άλλο. Βέβαια, αν ξέρουν ότι κάποιος μπορεί να αρνηθεί, δυστυχώς, του το βάζουν μέσα στο νερό ή στο φαΐ του για να το φάει αυτό ή να το πιει. Ακόμη, παιδιά, δυσιδαιμονία είναι, πώς να το πούμε. Ή ακόμη, αν θέλετε, εδώ βλέπει κανένας πόσο επικρατεί μέσα στους ανθρώπους και λογαριάζεται η γνώμη των ανθρώπων, δηλαδή η ανθρωπαρέσκεια. Όταν πεθάνει κάποιος, κυρίως η χείρα γυναίκα, κυρίως,
δεν εκκλησιάζεται 40 ημέρες, θα πάει στο μνημόσυνο, μετά ένα χρόνο ή ύστερα από 3 χρόνια ή ποτέ δεν θα εκκλησιαστεί. Αυτό σας βεβαιώνω, το έχω αντιμετωπίσει πάμπολες φορές, απειλώ πολλές φορές ότι θα σου κόψω τη Θεία Κοινωνία, ή ακόμη λέγω αν πεθάνεις τι θα γίνει, και σου λέει δεν πειράζει, ας πεθάνω. Δεν πάει στην εκκλησία γιατί θα κατηγορηθεί. Και λέει κανείς τώρα, λογικά να το πάρουμε, τι θα πει ο κόσμος, ότι πήγε στην εκκλησία εσύ η χείρα γυναίκα και μάλιστα ηλικιωμένη πολλές φορές, και θα πει ο κόσμος ότι τι, ότι πας να βρεις γαμπρός στην εκκλησία. Μα η εκκλησία είναι ένας τόπος να παρηγορηθούμε, να προσευχηθούμε, να βρεθούμε κοντά στο Θεό. Βλέπετε ο διάβολος πως έχει δημιουργήσει τέτοιες, παιδιά, προκαταλήψεις, να λέμε ότι δεν πρέπει να πάμε στην εκκλησία όσο πενθούμε. Ένα χρόνο, 3 χρόνια, 7 χρόνια ή ποτέ. Και βλέπετε, όπως μου έλεγε μία γυναίκα τελευταία, που τις λέγουν οι άλλοι είναι χείρα, σχετικά νέα γυναίκα, τις λέγουν βγαίνεις έξω, ή βγαίνω έξω, πάω να ψωνίσει, θα πάει στην εκκλησία ή να πάω ένα χωριό κοντινό μας. Λέει τι πρέπει να κάνω για να μείνω μέσα στο σπίτι. Λέει να είσαι στο σπίτι και να κλαις διαρκώς και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Λέω να τους πεις να χτυπάνε αυτοί το κεφάλι τους στον τοίχο. Είδατε, παιδιά, τι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό όταν πάνε να παρηγορήσουν άνθρωποι που έχουν τέτοιες αντιλήψεις και τοποθετήσεις, μόνο που δεν παρηγορούν και κάνουν τους ανθρώπους που πενθούν να είναι ακόμη πιο πολύ θλιμμένοι. Το λέγουν οι ίδιοι οι πενθούντες, ότι εκείνοι που έρχονται να με παρηγορήσουν με κάνουν και στεναχωριέμαι ακόμη περισσότερο. Προς Θεού, όπου το συναντήσατε αυτό, καταπολεμήσατε το. Αν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, δεν θα πάψουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Αν πέθανε Σάββατο και είχαμε την κηδεία του, αύριο Κυριακή θα πάμε στην εκκλησία μας. Δεν είναι η εκκλησία τόπος χορού ή διασκεδάσεως, είναι τόπος λατρείας. Εκεί πρέπει να πάμε και να αφήσουμε όλες αυτές τις ανόητες, εγκληματικά ανόητες αντιλήψεις. Και τώρα να σας πω, παιδιά, μερικές γενικότερες δυσιδαιμονίες. Όλοι ξέρετε ότι ο αριθμός 13 θεωρείται γρουσούζικος. Έτσι, αν τύχει να είναι το σπίτι μας αριθμός 13, αν καθίσουν στο τραπέζι 13 άνθρωποι, ο ένας θα πεθάνει. Ακόμα θεωρείται γρουσούζα η Τρίτη και η Παρασκευή. Να πάρω την Τρίτη. Κανείς δεν αρχίζει μια δουλειά ημέρα Τρίτη. Θυμάμαι κάποτε στο σχολείο μας, έτσι ήταν το πρόγραμμα, να αρχίσαμε ημέρα Τρίτη εξετάσεις. Και τότε μας λέει ο γυμνασιάρχης, παιδιά, επειδή είναι Τρίτη, δεν θα αρχίσουμε ημέρα Τρίτη, θα αρχίσουμε Τετάρτη. Γιατί, ακούστε γιατί. Διότι θεωρείται η Τρίτη γρουσούζα ημέρα, επειδή χάσαμε την Κωνσταντινούπολη ημέρα Τρίτη. Είδατε πάλι εδώ το παράλογο αξίωμα. Επειδή χάσαμε Τρίτη την Κωνσταντινούπολη, άρα λοιπόν ό,τι γίνεται Τρίτη, αυτό είναι κακό. Φοβερό. Μα μία ημέρα, εφόσον θα χάναμε την Κωνσταντινούπολη, μπορεί να ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Όχι. Την ημέρα που χάνουμε την Κωνσταντινούπολη, η ημέρα αυτή θεωρείται γρουσούζικη και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά. Όπως και η Παρασκευή. Ξέρετε, λένε την Παρασκευή ότι δεν πρέπει να λουστείς, δεν πρέπει να ράψεις. Παιδιά, η ημέρα είναι του Θεού και θα λουστούμε και θα ράψουμε και θα κάνουμε
όλες μας τις δουλειές αν έχουμε εργασίες. Το λάλημα της κουκουβάγιας, το γάβγισμα του σκύλου εκείνο το θρηνόδες, και το λάλημα της κότας, όταν η κότα φωνάξει καμιά φορά σαν κόκορα, θεωρείται φοβερό κακό ότι κάποιος θα πεθάνει. Μετά υπάρχει το ποδαρικό. Ποιος θα κάνει ποδαρικό την πρώτη του μηνός, την πρώτη της εβδομάδος και προπαντός την πρωτοχρονιά? Μετά είναι το χερικό. Λέμε το χέρι αυτού νου όταν φυτέψει ένα λουλούδι πιάνει. Μετά είναι το συναπάντημα. Ποιον βρήκαμε στο δρόμο. Μετά δεν πρέπει να πετάξουμε την μπουκιά μας, την τελευταία μπουκιά του ψωμιού, γιατί αφήνουμε τη δύναμή μας. Δεν δανείζουμε εν καιρό νυχτός ούτε αλεύρι, ούτε αλάτι, ούτε φωτιά, ούτε προζύμι. Τα μυρμήγκια στο σπίτι όταν είναι πολλά θεωρείται ευτυχία. Δεν πρέπει κανείς να στηρίζει τα μάγουλά του με τα δύο του χέρια, δηλαδή αυτό το πράγμα, διότι θα πεθάνουν οι γονείς του. Ή ακόμα να συμπλέκει τα χέρια του έτσι, να τα κλείνει, γιατί με τον τρόπο αυτόν κλείνει η τύχη του. Γύρω από το 12ήμερο, παιδιά, υπάρχουν άφθονες δυσιδαιμονίες που τις μέρες αυτές από τα μέσα ενημερώσεως θα δείτε πόσο άφθονα τα λένε. Μετά είναι τα στοιχειωμένα σπίτια, είναι τα αερικά, είναι ράιδες, οι βρικόλακες, είναι οι σκιές, είναι. Αλλά τελειώνοντας και η ώρα, θα λέγαμε, σε όλα αυτά τα της δυσιδαιμονίας, τι θα είχαμε να πούμε? Να παιδιά, τι θα είχαμε να πούμε? Ότι μια τέτοια πίστη είναι τυφλή και παράλογος και υποβάλλεται στον άνθρωπο εντελώς υποκειμενικά, χωρίς κανένα αντικειμενικό έρισμα. Κρατούν τον άνθρωπο οι δυσιδαιμονίες σε μια διαρκή ένταση φόβου, ενώ τίποτα δεν είναι άξιον φόβου, και όπως λέγει ο Ψαλμός 52,6, εκεί εφοβήθησαν φόβον ουκιν φόβος. Εκεί φοβήθηκαν, λέει, τον φόβον, εκεί που δεν υπήρχε φόβος. Είναι τιμωρία τους αυτό. Μόνο μια σκοτισμένη συνείδηση και ένας αφώτιστος νους πιστεύει σε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Και όταν δεν υπάρχει η πίστη στο Χριστό, τότε όλες οι κουτές και οι ανόητες πίστης επικρατούν στον άνθρωπο, διότι όπως λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Είναι πολύ φυσικό. Ο πιστός άνθρωπος, παιδιά, φοβάται μόνο την αμαρτία που μπορεί να τον απομακρύνει από τον Θεό. Ο Κύριος μας είπε με σαφήνεια ότι πρέπει να φοβούμεθα μόνο τον Θεό. Θα σας πω, λέει, ποιο να φοβήσετε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθηκε τον έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθηκε. Να φοβηθείτε μόνο εκείνον που έχει τη δύναμη να σας πάει εις την κόλαση. Αυτό να φοβηθείτε. Και αυτός, παιδιά, είναι ο Θεός. Και εκείνος που φοβείται το Θεό δεν φοβείται τίποτα από όλα αυτά. Αντιθέτως, εκείνος ο οποίος δεν φοβάται το Θεό και δηλώνει την αθεία του, καταλαμβάνεται από όλους αυτούς τους ανόητους και κουτούς φόβους. Αυτά είχαμε να πούμε και για τις δυσιδαιμονίες, αλλά θα συνεχίσουμε, παιδιά, ένα νέο κύκλο γύρω από τα θέματα της μαγείας.